λόγια σου δεν έχουν σημασία. Ήταν μια ερωτική μπαλάντα που συγκίνησε το κοινό. Και με κοιτάς ηρωνικά. Ένα τραγούδι χωρισμού με πολύ τόνι μέσα και με πολύ πόνο. Είναι καλύτερα να ζω χωρίς εσένα. Μια ερμηνεία μοναδική που άγγιξε τις καρδιές των γυναικών που βιώνουν την απώλεια. Την ίδια που βίωσε η Έλενα. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το τραγούδι αυτό το ενορχίστρωσε ο επί 12 χρόνια συντροφός της, Τόνι Μαυρίδης, το 2008. Και αυτό που δεν γνωρίζουν ακόμα περισσότεροι είναι ότι η ιδέα της μπαλάντας για τα ΜΑΤ ήταν επίσης του Τόνι. Μας το αποκάλυψε ο ίδιος σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στη μεσημεριανή μελέτη. Πες μου για την ερωτική μπαλάντα, πολλοί το συνδύασαν με το χωρισμό σας. Εγώ το σκέφτηκα αυτό και της το πρότεινα πριν 3 χρόνια. Επειδή της είχα πει αυτό τον καιρό παίζουν πολλά dance τραγούδια, πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Πίστευα ότι σαν πιο παλιά τραγουδίστρια έπρεπε να κάνει αυτό που ταιριάζει στην εικόνα της. Δεν χρειάζεται να βγαίνει πάντα σαν κοριτσάκι, υπάρχουν πολλά young girls. Τώρα ο στίχος, όπως είπε και η Ελεονόρα, όλες οι μπαλάντες μιλάνε για αγάπη. Άρα δεν πιστεύω ότι έγινε για αυτό το λόγο. Δεν σημαίνει πάντως ότι επειδή το είπα εγώ τότε, έγινε τώρα. Ήταν σωστή επαγγελματική κίνηση. Ο Τόνι μας είπε και άλλα πολλά, χωρίς να κρυφτεί σε τίποτα. Αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ζητάει να αναλάβει και η Έλενα τις δικές της. Ντόμπρος και ξεκάθαρος, πόσο πολύ ενοχλήθηκε από τα ψέματα, όπως λέει, της Έλενας Παπαρίζου, αλλά και γιατί δεν πήγε στα βραβεία. Γιατί δεν πήγε στα ΜΑΤ, θα είχες πρόβλημα να συναντήσεις την Έλενα? Δεν με κάλεσε κανένας, αλλά δεν θα είχα πρόβλημα, όπως παραβρέθηκε εκεί ο Γιάννης Λάτσιος και ο Γιάννης χώρισε, αλλά πήγε. Το ότι χωρίζουν κάποιοι δεν σημαίνει ότι δεν θα παραβρεθούν στον ίδιο χώρο. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα πήγαινες με τη σύντροφό σου, την Εύα? Δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο, αφού δεν με κάλεσε κανένας. Θα το σκεφτόμουν όμως. Συναισθηματικά με την Έλενα έχεις τελειώσει? Είναι χαζές αυτές οι ερωτήσεις. Γιατί δεν ρωτάς την Έλενα? Εκείνη δεν δήλωσε πως ό,τι έχει τελειώσει μέσα σου έχει τελειώσει? Το ίδιο ισχύει και για μένα. Έχω αποδείξει στον κόσμο ότι έχω προχωρήσει. Στον εαυτό σου πρώτα δεν πρέπει να αποδείξεις? Στον εαυτό μου το έχω αποδείξει. Και μετά δεν έχω κάτι να κρύψω. Όταν τον είδες όμως να φυλάει μια άλλη γκόμενα εκεί στις φωτογραφίες που βγάλαμε στα περιοδικά, πώς σου φάνηκε? Δεν ζήλεψες λίγο? Καθόλου. Χωρισμένη είστε, αλλά το είδες αγκαλιά μια άλλη? Καθόλου. Γιατί όταν κάτι καθόλου, εννοείς... καθόλου. Γιατί όταν κάτι τελειώνει μέσα σου, Πέτρο, τελειώνει. Δηλαδή, εγώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να ήταν πάρα πολύ καλά. Εγώ είχε τύχει να πάω στο σπίτι και η κοπέλα να είναι στο σπίτι. Όταν ήθελα να πάω να περάσω, να πάρω χαρτιά και κάτι κλειδιά από το σπίτι. Ήταν στο σπίτι, αλλά αυτή δεν ήθελε να με δει. Η συνέντευξη αυτή τον πείραξε. Αισθάνθηκε ότι πρόδωσε η Έλενα τα μυστικά τους, όσα έζησαν μαζί 12 χρόνια. Όχι τόσο για αυτόν, όσο για τη νέα του σύντροφο την Εύα, που δεν φταίει σε τίποτα και δεν είναι τρίτο πρόσωπο, όπως υπενήχθηκε η Έλενα, η οποία, όπως μας λέει ο Τόνι, δεν πέρασε από το σπίτι τυχαία. Με ενόχλησε η συνέντευξη στον Κωστόπουλο, γιατί μίλησε για την προσωπική μας ζωή. Και όπως και εκείνη δεν θέλει να μιλάνε για την προσωπική της ζωή, το ίδιο ισχύει και για μένα. Ντράπηκα γιατί έχω οικογένεια όπως έχει και εκείνη. Αν εγώ είχα σεξουαλική ζωή μαζί της ή όχι, αυτά με το δάχτυλο, τα νεύματα με ενόχλησαν πολύ. Ότι πήγε στο σπίτι μας και με βρήκε με την κοπέλα δεν αληθεύει. Εγώ χώρισα με την Έλενα Απρίλιο. Πρώτη φορά ήρθε στο σπίτι μας τον Οκτώβριο. Είχαν περάσει 6-7 μήνες. Δεν ήρθε να πάρει ούτε κλειδιά ούτε χαρτιά όπως είπε. Ήρθε να στεγνώσει ένα παντελόνι στο στεγνοτήριο. Αυτό είναι το πρώτο ψέμα. Με αποτέλεσμα να φανεί Εύα σαν αντροχωρίστρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα σήμερα. Σε ένα άλλο περιοδικό λέει ότι με βρήκε με άλλη. Αυτό είναι παρερμηνία. Είχαμε χωρίσει 6 μήνες. Το κορίτσι το γνώρισα τον Αύγουστο. Η Έλενα έτυχε να έρθει με κάποιο σκοπό. Δηλαδή ήρθε με ένα παντελόνι για να το στεγνώσει. Έτσι μου είπε και έβαλε στο στεγνωτήριο. Αυτά μπορεί να σου φαίνονται αστεία, αλλά είναι αλήθεια. Κι όμως, τα κάνουν και οι διάσημοι αυτά. Όταν μιλάει το πάθος, η ζήλια, ο πληγωμένος εγωισμός, εκεί δεν περισσεύει η επαγγελματική επιτυχία. Είναι γκόγξες που κάνει ο ένας τον άλλον. Μην το λες έτσι. Όχι, ο ένας τον άλλο. Εγώ δεν κάνω. Δεν λέω, έχει σπίτι, το σπίτι μας. Αλλά να κάνει κάτι τέτοιο το ερμηνεύω ως κόγξα. Δεν μου άρεσε ακόμη που πήγε και είπε ότι εγώ αποσύρω τα εξώδικα. Τι είναι αυτό? Ότι εκείνη είναι υπεράνω και εγώ είμαι ο Μαλ.
της υπόθεσης. Αυτό δεν το δημοσιεύεις. Θα μπορούσε να πάρει ο δικηγόρος στο δικό μου και να πει κάναμε λάθος. Αλλά να βγαίνει στη Real και να λες όλα αυτά, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Η Έλενα μάγεψε όλους τα βραβεία με την ερωτική της μπαλάντα. Ποιος θα γίνει άνθρωπος δικός της ξανά άραγε? Τον έχει βρει. Ο Τόνι ακούει και της εύχεται με ανωτερότητα να βρει ξανά τον έρωτα μέσα από την αλήθεια της. Υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρείτε ή έχει ραγίσει το γυαλί? Όταν τελειώνει κάτι μέσα σου, τελειώνει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάω σαν άνθρωπο. Έκανε τον κύκλο του. Ήταν 12 χρόνια πολύ ωραία. Πέρασε αυτός ο έρωτας, προχωράμε. Τις έχουν χρεώσει διάφορες σχέσεις. Δεν μπήκα στη διαδικασία. Αν και με παίρνανε τηλέφωνο και μου έλεγαν «Ρε Τόνι, αληθεύει αυτό, αληθεύει εκείνο». Αλλά εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να ρωτήσω. Δεν έχω το δικαίωμα. Θα χάρεις για μια καινούρια σχέση της? Θα χαρώ αν κάνει καινούρια σχέση, αν το θέλει η αλήθεια της και αν είναι όντως ερωτευμένη. Αν το κάνει όμως για άλλους λόγους, θα λυπόμουν πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι? Μπορεί να είναι πάρα πολλοί.